Κυρία Μανολάκου, πείτε μας λίγο τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ζητάτε ενημέρωση πρώτα απ' όλα. Βεβαίως. Όχι μόνο ενημέρωση, αλλά όλες τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας ζητάμε. Γιατί τα τεθωρακισμένα οχήματα προς την Ουκρανία, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι βαθαίνει η εμπλοκή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, πρώτον. Δεύτερον, αυτό θα έχει κινδύνους για το λαό και τη χώρα από το άλλο ιμπεριαλιστικό κέντρο. Τρίτον, θα τα χρυσοπληρώσει ο ελληνικός λαός. Δεν αποφασίστηκε δηλαδή γιατί κρίθηκε ότι τα έχουμε ανάγκη και πρέπει να τα κάνουμε αλλαγή και... Τα έχουν ανάγκη οι Ουκρανοί όμως, οι οποίοι έχουν μια εισβολή στη χώρα. Άρα πηγαίνουν στην Ουκρανία, είναι εισφορά της Ελλάδας και αυτό είναι επικίνδυνο, το λέμε καθαρά. Γιατί και η Ρωσία στις ασκήσεις που κάνει βάζει στόχαστρο και την Αλεξανδρούπολη και τη Σούδα. Από εκεί δηλαδή που προέρχονται και τροφοδοτούνται οπλικά συστήματα εναντίον της. Άρα πρώτος τέταρτον, θέλω ζητάτε ένα λεπτό. Τέταρτον, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή τέτοια οχήματα έχουμε περίπου 100 με 120, τα οποία αξιοποιούνται στον Εύρο και στα νησιά. Αυτή τη στιγμή αξιοποιούνται. Ενεργά, έτσι, να ενεργά, το λέμε, να καταλαβαίνει ο κόσμος. Μιλάμε, δεν είναι σε καμιά αποθήκη. Άρα, εδώ μπαίνει και ζήτημα αποδυνάμωσης της άμυνας απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, ειδικά αυτή την περίοδο. Μα είπαμε ότι δεν το ξέρω το πότε, δεν το ξέρουμε και μέχρι και να εκπαιδευτούν και στα καινούρια οι δικοί μας. Συνεπώς, μιλάμε για επικίνδυνα πράγματα. Και επίσης, πάλι θα είναι εξαρτώμενοι από τα εξαρτήματα που πρέπει να στέλνουν οι Γερμανοί. Και δεν ξέρω τι πληροφόρηση έχετε, αλλά και σαν μοντέλα δεν διαφέρουν και πολύ μεταξύ τους. Εννοώ και χρονικά. Μισό λεπτό. Δεν υπάρχουν πολλές διαφορές. Το πλαίσιο πάντως του αιτήματος των Ουκρανών, που λένε ότι τα θέλουμε αυτά. Και γιατί τα θέλουν? Τα θέλουν γιατί ξέρουν να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα. Το αναγνωρίζουμε εμείς ως χώρα ότι ζητάνε βοήθεια, άρα πρέπει να τους το δώσουμε. Εμείς λέμε ότι εμπλεκόμαστε πιο πολύ σε αυτόν τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην κυριολεξία. Τη στιγμή που απειλούνται τα σύνορα της χώρας μας από την τουρκική επεκτατικότητα. Ουσιαστικά τι κάνουν? Βάζει θέματα κυριαρχίας στο Αιγαίο. Δείτε τους χάρτες που παρουσίασαν. Αυτό το κάνει η Τουρκία. Αυτό το κάνει η Τουρκία. Μπορείς να τα αποδυναμώνεις στα σύνορά σου τη στιγμή που έχει μπει 2 μίλια μέσα στην Αλεξανδρούπολη και διεκδικεί τα νησιά σου, αντί σε αυτή την έκτακτη σύνοδο κορφής να βγει μια καταδίκη? Πού είναι οι σύμμαχοι, συγγνώμη δηλαδή. Πού είναι οι σύμμαχοι? Μέχρι και οι Γερμανοί, οι οποίοι παίρναν ίσες αποστάσεις, μίλησαν για την ανάγκη να μην Ο έβαλε τον εκπρόσωπό του. Εχθές συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός, σήμερα βγήκε η ανακοίνωση. Η ποια ήταν? Να επαναλάβει μία από τα ίδια, λίγο εμπλουτισμένο. Άρα, αυτό που εμείς καταλαβαίνουμε και βλέπουμε, ότι μπαίνουμε στο στόχαστρο των αντιπάλων ιμπεριαλιστικών κέντρων. Καταξοδεύεται ο ελληνικός λαός, γιατί αυτά θα πληρωθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή, δεν φτάνει η ακρίβεια, δεν φτάνουν οι χαμηλοί μισθοί, δεν φτάνει η φορολαϊλασία στην κυριολεξία, δεν φτάνει ότι δεν μπορεί να ζήσει μεγάλο ποσοστό του λαού μας, αλλά θα επομισθούμε και για τα επόμενα χρόνια και εξοπλιστικά. Κατανοητό. Που δεν είναι για την άμυνά μας, αλλά είναι για τις νατοϊκές ανάγκες. Και ταυτόχρονα το ΝΑΤΟ χαϊδεύει την πλάτη του Τούρκου. Αυτή είναι η κατάσταση. Ήταν στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Τις βλέπετε τις δημοσκοπήσεις και ποια προσέγγιση έχετε και σε αυτές, αλλά και το στόχο τώρα να μας πείτε. Και στα ποσοστά και στην παρέμβαση. Αλλά έχει ενδιαφέρον να μας πείτε πώς λέγονται τις δημοσκοπήσεις. Θα σας πω κάτι. Βεβαίως και εμείς τις κοιτάμε τις δημοσκοπήσεις, τις μελετάμε. Αλλά εμείς είμαστε το κόμμα που ερχόμαστε και σε επαφή άμεση με τον κόσμο. Εκεί τα άλλα κόμματα δεν έχουν επαφή με τον κόσμο. Δεν πηγαίνουν στους χώρους δουλειάς. Το λέω γιατί για μας είναι καθοριστικό. Σας το λέω ως προσωπική εμπειρία. Μάλλον δεν μας έχετε παρακολουθήσει. Στους χώρους δουλειάς πηγαίνουμε γιατί θέλουμε να νιώθουν οι εργαζόμενοι ότι δεν είναι μόνοι τους στα προβλήματα που έχουν, που διεκδικούν,
που υπάρχει τρομοκρατία, που υπάρχει το μαστίγιο της απόλυσης και με αυτό τον τρόπο να παίρνουν δύναμη για να οργανώνουν και οι ίδιοι και τον αγώνα τους και τις διεκδικήσεις τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις πρόορες εκλογές. Ναι, και τις εκλογές, πώς τις βλέπετε? Κοιτάξτε να σας πω. Πρόορες εκλογές, αυτός που έχει τη δυνατότητα να τις κηρύξει είναι μόνο η κυβέρνηση. Και θα τις κηρύξει με βάση το συμφέρον της. Θεωρείτε ότι είναι καλό να φύγει νωρίτερα η κυβέρνηση αυτή ή όχι? Εμείς θεωρούμε καλό να φύγει αυτή η πολιτική. Γιατί η πολιτική αυτή θα συνεχιστεί με οποιαδήποτε και από τα άλλα κόμματα. Γιατί στη στρατηγική έχουν την ίδια φιλοσοφία. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία είναι το ίδιο πράγμα για εσάς? Θα σας πω. Λέει ο κύριος Γιαννούλης, κόβονται σήμερα ρεύματα. Ναι, υπάρχει ενεργειακή φτώχεια και οι λογαριασμοί είναι στα ύψη. Ποια είναι η αιτία? Ποια είναι η αιτία? Η αιτία είναι ότι έχουν αποφασίσει και κινούνται στις ίδιες ράγες. Δηλαδή, δεν χρησιμοποιούν τις εγχώριες πηγές ενέργειας, αλλά ακολουθούν αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, εγώ, κυρία Μανολάκου, απελευθέρωση ενέργειας. Αλλά δεν είμαστε το ίδιο. Απελευθέρωση ενέργεια. Μιλάμε για τα αποτελέσματα, κύριε Γιαννούλη. Και η αισπροκέρδεια που παρατηρείτε σήμερα. Δεν είναι έχει μόνο η αισπροκέρδεια. Είναι η απελευθέρωση ενέργειας και τη ΔΕΗ. Την απελευθερώσατε τμηματικά και εσείς και η Νέα Δημοκρατία. Είναι η κατάργηση ουσιαστικά του λιγνίτη, που είναι ένα εγχώριο ρηκτό καύσιμο και υπάρχουν και τεχνικές φιλικές στο περιβάλλον που μπορεί να αξιοποιηθεί και να μην ρυπαίνει και μάλιστα σε σύγκριση και με το υγροποιημένο αέριο, το LNG που έχουν μετατραπεί σε αγοραστές σήμερα όλη η Ευρώπη μετά τον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Έχουμε υδροηλεκτρικά τα οποία συμβάλλουν και στην άρδευση και στην ίδρυυση και είναι συνεχώς ανανεώσιμη. Δηλαδή, ενώ έχεις δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις εγχώριες πηγές ενέργειας και να έχεις σε μεγάλο ποσοστό αυτάρκεια, να μην είσαι εξαρτώμενος και επιπλέον να έχεις χαμηλές τιμές και για τα λαϊκά νοικοκυριά, αλλά και για την παραγωγική διαδικασία. Τους βλέπετε και τους τρεις, όχι μόνο Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, και το ΠΑΣΟΚ, να χύνουν μαύρο δάκρυ για την ενεργειακή φτώχεια και για τα ρεύματα που κόβονται, αλλά την αιτία δεν την αντιμετωπίζουν. Και μάλιστα τις προτάσεις του ΚΚΕ για κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, για κατάργηση του ΦΠΑ και στην ενέργεια αλλά και στα βασικά είδη διατροφής. Κατάργηση. Γιατί μιλάει για κατάργηση, μιλάει για μείωση. Γιατί εφοπλιστές, με συγχωρείτε, γιατί εφοπλιστές έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο καύσιμο και οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες? Να περάσει και στην κατανάλωση. Αυτή είναι ουσιαστική και ανακούφιση. Και όχι αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, να πάνε στα δικαστήρια όταν κόβονται και μέχρι να βγει απόφαση. Και έλεος πια. Άρα οι εκλογές όποτε και να γίνουν, ναι, είτε το φθινόπωρο που συζητιέται πολύ έντονα, είτε το 2023, εμείς τι λέμε στον κόσμο? Να σκεφτεί ποιος ήταν μαζί του για να μην χάσει το μεροκάματο, για να μην απολυθεί κανείς, για να μην κοπεί κανένα ρεύμα, για να υπάρχει πραγματική ανακούφιση. Και ποιος ήταν αυτός που του έφερε τα μνημόνια και όλους τους μνημονιακούς νόμους που ισχύουν μέχρι τώρα? Ποιος έκοψε μισθούς, συντάξεις, 13ο, 14ο μισθό? Γιατί γιγαντώνεται η φτώχεια? Ποιος παίρνει μέτρα απέναντι στο εμπάρκο της Ρωσίας που έχει συνέπειες και στον ελληνικό λαό και σε όλους τους λαούς με την ακρίβεια? Συνεπώς, αποφασιστικά, όποτε και να γίνουν οι εκλογές, αποφασιστικά να γυρίσουν σε αυτά τα κόμματα την πλάτη και να ενισχύσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σαν τη μοναδική ελπίδα σήμερα. Αυτό είναι το... Ο μέγας συμπαραστάτης και η δύναμη του ΚΚΕ ουσιαστικά αυτό είναι δύναμη του λαού. Κομμουνιστικό Κόμμα. Και προφανώς και θέλουμε να τα ακούσουμε και αυτό, άλλο είστε εδώ. Θέλω να βάλω ένα σενάριο. Μισό λεπτό. Η αριστερά πρέπει να αναλαμβάνει και ευθύνες απέναντι. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Εγώ θέλω να βάλω ένα σενάριο. Κυρία Μανολάκου, μισό λεπτό. Ευθύνες διαχείρισης. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Όχι του καπιταλιστικού συστήματος και να εκμεταλλεύεται και να αποδοπατάει το λαό. Θα έρθει μια ώρα. Όσο λοιπόν έχει ζόρια, τόσο το καλύτερο μέχρι την εξαφάνισή του. Πώς θα γίνει? Και αυτό θα το πετύχει μόνο το οργανωμένο κίνημα και ο αγώνας του λαού. Θα έρθει μία ώρα
Είναι το τελευταίο ερώτημα αυτό. Ναι. Που θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα μιλήσει για προοδευτική διακυβέρνηση. Το κάνει. Δεν είναι, σας λέω, κάτι το οποίο δεν είναι ανοιχτό. Και θα ζητήσει από συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στο δημοκρατικό τόξο μέχρι το μίνιμουμ της ανοχής. Το Κομμουνιστικό Κόμμα σε ένα τέτοιο σενάριο, τι απαντά? Αν βρεθεί η πλειοψηφία, και όχι να μπείτε, έστω ανοχή. Ούτε ανοχή δεν θα δείχνετε σε κάτι τέτοιο. Ναι, θα σας απαντήσω πάρα πολύ. Θα το βρείτε μπροστά σας, το ξέρετε ήδη. Πάρα πολύ καθαρά. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πληστηριασμό οραμάτων από τα αστικά κόμματα. Οράματα και αυταπάτες στον κόσμο. Εμείς αρνηθήκαμε και το 2012, όταν έκανε πρόταση ο ΣΥΡΙΖΑ, και το πληρώσαμε και εκλογικά. Όμως δικαιωθήκαμε. Εμείς. Το λέμε καθαρά, δεν είμαστε οι εκλογολόγοι για να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Την ίδια πολιτική θα ακολουθήσει με άλλα χρώματα και άλλα λόγια. Μάλιστα. Αυτό έγινε και την περίοδο του 2015 μέχρι 2019. Πού βελτιώθηκε η ζωή του ελληνικού λαού? Κατανοητή απάντηση. Αντίθετα, περάσανε και το τρίτο μνημόνιο, το χειρότερο, το ψηφίσαν όλοι μαζί. Την ιδιωτικοποίηση στο ελληνικό όλοι μαζί δεν το ψηφίσανε. Το, σήμερα, τώρα, σαν αξιωματική αντιπολίτευση, το 50% των άρα νομοσχεδίων τα ψηφίζουν. Και σε αυτά που δεν ψηφίζουν, σας πληροφορώ, ψηφίζουν τα περισσότερα άρθρα. Άρα να μην η κυβέρνηση μου. Δεν λέει αυτό η κυρία Μανολάκη. Τα ψευτοδηλήματα εμείς δεν υπάρχουν. Έχουν δικαίωμα να έχουν δική τους έκφραση. Δεν αυξήθηκε το ρεύμα 15-19. Είναι άδικο αυτό που λέτε. Ακούστε κύριε Γιαννούλη. Το 15-19 δεν αυξήθηκε το ρεύμα. Διαφορετικά κόμματα είσαστε. Διαφορετική προπαγάνδα κάνετε. Αλλά στη στρατηγική. Είμαστε θύματα της προπαγάνδας. Πληστηριασμό οραμάτων. Στην κυβέρνηση. Όμως στη στρατηγική. Στρατηγική είσαστε ήδη. Το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση τους προσκυνάτε. Το εφοπλιστικό κεφάλαιο δεν τολμάτε να σηκώσετε φωνή.